φορεί σε ένα αστικό σχολείο το εγκατελειμμένο κοντινό φυσικό περιβάλλον να αποτελέσει χώρο μελέτης μικροκλίματος και προέκταση του σχολικού περιβάλλοντος? Είναι εφικτή η αξιοποίησή του από τους κατοίκους της γειτονιάς και η πρόσβαση σε αυτό και με τον ανθρώπινο από κοινωνικά προβλήματα? Τι προτάσεις μπορούν να κάνουν οι μαθητές για τη δημιουργία πράσινων πεζοδρομίων ώστε να το πετύχουν? Βασικό στόχος είναι να ασχοληθούμε με τη μελέτη ανάπλασης του εγκατελειμμένου χώρου του ρέματος Πικροδάφνης, στις όφες του οποίου είναι χτισμένο το σχολείο μας, για να είναι εύκολα προσβάσιμο τόσο από τη σχολική κοινότητα στο σύνολό της, όσο και από τους κατοίκους της γειτονιάς και της ενοικίας. Για μας το αποτελεί χώρο δραστηριοποίησης και μόνιμης μελέτης, ως προέκταση του σχολικού περιβάλλοντος, για όλους τους χώρους αναψυχής. Το έργο προσεγγίστηκε διαθεματικά. Με γνώμονα την αηφόρο ανάπτυξη, μελετήσαμε αυτό το φυσικό περιβάλλον, το μικροκλίμα που δημιουργεί στο σχολείο και στη γειτονιά, τη βιοποικιλότητα, τη χημεία του νερού. Συζητήσαμε τρόπους ανάπλασης του χώρου και αναζητήσαμε τις κατάλληλες συνέργειες. Δήμους, συνοικίες, πανεπιστήμια, επιστήμονες, για να το επιτύχουμε. Με τις προτάσεις μας, δημιουργώντας μακέτα και ενσωματώνοντας τη ρομποτική, μαθηματικά, φυσική, χημεία, τεχνολογία, προγραμματισμό, γλώσσα, αισθητική αγωγή, τα γνωστικά αντικείμενα που αξιοποιήθηκαν. Πώς η ρομποτική εντάχθηκε στο project? Ας δούμε το σχολείο μας. Στην αυλή του, τα παιδιά παίζουν και συζητούν. Πώς θα μετακινηθεί κάποιο πρόσωπο με δημιουργικά προβλήματα για την προσέγγιση στο ρέμα? Ο άνθρωπος μπορεί να ακολουθήσει το μονοπάτι με τις πλάκες και να προσεγγίσει το ρέμα. Τα βλέποντα άτομα μπορούν να απολαύσουν τους ήχους του ρέματος και τη δροσιά του καθισμένοι στο παγκάκι με το φως του φωτοβολταϊκό. Όταν ο ήλιος είναι ψηλά, έχει φως ημέρας και τα φωτάκια στο μηχανισμό δεν ανάβουν. Όταν δύσει ο ήλιος, όταν χαθεί από τον ορίζοντα, τα φώτα ανάβουν προσφέροντας ελαφρύ φωτισμό στον επισκέπτη. Με σεβασμό στο περιβάλλοντα χώρο, χωρίς φωτορύπανση. Αφού κάνει τη βόλτα, ο αισθητήρας απόστασης τον οδηγεί και πάλι στο σημείο εκκίνησης. Η διάχυση των αποτελεσμάτων, ποιοτικές και προσεκτικές μελέτες, γραπτές δημιουργίες, δράσεις, καλλιτεχνικές, βίντεο έγιναν ψηφιακά μέσω του blog του σχολείου και στο σύνολο της συνοικίας, ώστε ο χώρος να γίνει γνωστός με εύκολη πρόσβαση από όλους.